Συναδέλφισες και συνάδελφοι, εκπρόσωποι της εργατικής τάξης από όλη τη χώρα, από την Κρήτη ως τη Χαλκιδική, από τα νησιά του Ιωνίου μέχρι τα νησιά του Αιγαίου, της Στερεάς, της Αττικής. Σας ευχαριστούμε. Εσείς είστε η δύναμη, η κινητήρια δύναμη που μας έχει κρατήσει όρθιους. Εσείς μας κρατάτε όρθιους για να συνεχίσουμε 4,5 χρόνια σε μια σύγκρουση στρατηγικής επιλογής μεγάλων συμφερόντων, αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους τζατζάρουμε στα ίσα και τους κοιτάμε κατάματα. Πίσω δεν κάνουμε. Σταθμοί αυτού του αγώνα είναι δεκάδες που δεν μπόρεσαν να μας πάρουν το συμβιβασμό. Δεν μας το παίρνουν ούτε και σήμερα που είμαστε απολυμμένοι. Δεν θα μας το πάρουν ποτέ. Δεν θα συνενέσουμε με την ανεργία. Δεν σκύβουμε το κεφάλι. Είμαστε περήφανοι που για συνάδελφοι γίναμε αδέρφια. Και αυτή την περηφάνεια θα την κρατήσουμε, γιατί η ζωή συνεχίζεται. Η επιτυχία της γενικής απεργίας στη Λωκρίδα για πρώτη φορά στην ιστορία νεκρώσαν τα πάντα. Οι ιχθυοκαλλιέργειες μέχρι και τα ψάρια είναι στο γυαλό και θέλουν να έρθουν μαζί μας. Δέστε πώς κατάντησαν αυτό το θηρίο. Ούτε τα κλειδιά δεν ήρθαν να πάρουν. Το εγκατέλειψαν. Διώξαν εμάς και στη θέση μας κάναν πρόσληψη πρώην αστυνομικού συνταξιούχους που τόσα χρόνια με την εργασία μας εμείς τους παρέχαμε σπίτια, δουλειά, κοινωνικούς δεσμούς και αυτοί επέλεξαν να μας αντικαταστήσουν με σαγιονάρα και παντόφλα που το αρβίλο δεν ξεκολλάει από τα πόδια μας και ας είμαστε απολυμμένοι. Όλη η κοινωνία έχει ταραχθεί, αλλά με λάθους άνθρωπους τα βάλαν. Ξέρουμε να ζούμε κι ας είμαστε από φτωχοί φτωχότεροι. Προσαρμόζουμε το πλαίσιο πάλης. Τώρα, άμεσα, από σήμερα και διεκδικούμε επαναπρόσληψη όλων των εργαζομένων. Μέτρα να μην γίνει ατύχημα με παντόφλα και σορτσάκι. Δεν περιφρουρείς ένα θηρίο που έφαγε 80 παλικάρια που μας πέθανε. Μόνο αυτοί που ζήσαν εκεί μπορούν να το φυλάξουν. Και αν γίνει τίποτα, δεν θα υπάρξει σε αυτό το πλανήτη μέρος που μπορούν να κρυφτούν. Αύριο, σήμερα, από χθες που χάσαμε το πρώτο μεροκάματο, η κυβέρνηση να φροντίσει να βάζει στους λογαριασμούς μας το εισόδημα που είχαμε, γιατί και τα παιδιά μας θα σπουδάσουμε και τα παιδιά μας θα ταΐσουμε και από τα σπίτια μας δεν φεύγουμε και τις κοινωνικές σχέσεις θα κρατήσουμε και εδώ θα μείνουμε και άλλα παιδιά θα κάνουμε και άλλους για όλους και θα τους πάρει και θα τους σηκώσει. Τώρα η κυβέρνηση με ένα νόμο όπως την έκλεισε να φτιάξει νόμο, να μας κάνει απαλλαγή από τα δάνεια, να μας κάνει απαλλαγή από τους φόρους, να χορηγήσει έκτακτο επίδομα στους σπουδαστές και στους φοιτητές των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, να εξασφαλίσει
ότι οι συνάδελφοι που είναι στα νοσοκομεία θα γίνουν καλά και θα γυρίσουν μαζί μας να εξασφαλίσει τις οικογένειές τους. Δεν εγκαταλείπουμε. Μπαίνουμε σε νέα φάση. Σε κάθε χωριό θα στηθεί στέκη του σωματείου. Θα είμαστε εδώ ενωμένοι, όπως ενωμένοι κάναμε όλα τα βήματα. Και τους περιμένουμε. Πού θα πάνε? Θα το φέρει ο βλάχος το τυρί που λένε οι τσοπάνιδες. Θα το φέρει. Και θα είμαστε εδώ και θα μπούμε με το κεφάλι ψηλά και θα τη λειτουργήσουμε. Θα το πάμε μέχρι εκεί. Μέχρι τότε όμως πρέπει να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Να μην ερημώσει αυτός ο τόπος. Γι' αυτό αδέρφια, όλο το σωματείο, εργαζόμενοι της χώρας μας, σας καλούμε τώρα η αλληλεγγύη, πιο ακόμη μεγαλύτερη, ηλική και ηθική, γιατί εσείς θα είστε η πρώτη μπουκιά μας. Εσείς θα μας τη δώσετε. Αύριο θα συναντηθούμε με τους προτιμηταίους νέους ιδιοκτήτες. Πίσω δεν κάνουμε. Εμείς θέλουμε τη δουλειά μας. Αυταπάτες δεν έχουμε. Αφεντικά και κέρατα των κερδών είχαμε και με το κράτος. Αφεντικά και κέρατα και στη νέα τάξη πραγμάτων. Τη δουλειά μας όμως που βγάλαμε 3 εκατομμύρια τόσα χρόνια, αυτή δεν τη χαρίζουμε. Τα δεσμά αίματος που έχουμε κερδίσει μέσα στη δουλειά, στον αγώνα, αυτά δεν τα πουλάμε. Γιατί ούτε πουλούνται, ούτε αγοράζονται. Κατακτιούνται και τα έχουμε κατακτήσει. Και θα την κρατήσουμε αυτή την κατάκτηση. Συνάδελφοι, βγάλτε συμπεράσματα. Συγκρουστήκαμε και συγκρουόμαστε με θεούς και δαίμονες, με νόμους, αποφάσεις, διατάξεις, κανονισμούς. Κουρελόχαρτο, τους τα κάναμε όλα κουρελόχαρτο. Αυτό που θέλαν δεν τους πέρασε. Είμαστε εδώ και δεν έχουμε συμβιβαστεί και ούτε θα συμβιβαστούμε. Θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Ναι, την Παρασκευή. Αυτό το έγκλημα έχει αυτουργό. Σταϊκούρα, Χατζηδάκη και πρωθυπουργό. Και θα το πληρώσουν πάρα μα πάρα πολύ ακριβά. Θα μάθει όλη η χώρα. Το σκάνδαλο αυτή τη στιγμή είναι αφύλακτο. Εκατομμύρια ευρώ του ελληνικού λαού πήραν τις αποθήκες. Από 60 εκατομμύρια τις κάναν απογραφή 6 και τα έχουν αφήσει αφύλακτα. Έχουν αφήσει αφύλακτες εγκαταστάσεις που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνουν βόμβα. Θα πάμε σε εισαγγελέα ξανά. Θα κάνουμε όλα τα ένδικα μέσα ξανά. Θα δώσουμε συνεντεύξεις τύπου ξανά. Θα πάμε την Παρασκευή στα Διόδια και χέρι με χέρι θα δώσουμε στους αυτούς που περνάνε ξανά. Ξανά και ξανά. Και κάθε μέρα θα το πληρώνουν. Μπορούμε η προοπτική να μείνουμε εδώ με εξασφαλισμένο εισόδημα και να επαναπροσληθούμε δεν είναι ουτοπία και θα γίνει πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Θα κλιμακώσουμε με όλες τις μορφές. Δεν θα ξεμπερδέψουν εύκολα. Ξέρετε, δεν είχαμε αυταπάτη με μια στρατηγική κεφαλαίου. Το καθυστερήσαμε παραπάνω από ό,τι είχαν προβλέψει.
Και θα συνεχίσουμε να τα βάζουμε με αυτή τη στρατηγική. Γιατί εμείς ξέρουμε και το δρόμο της συνολικής λύσης. Και θα συνεχίσουμε γιατί η ταξική πάλι ανάμεσα σε εμάς που κάθε μέρα μοχθούμε για το μεροκάματο και να τα βγάλουμε πέρα και σε αυτούς που έδωσαν απλόχερα εκατοντάδες εκατομμύρια για να το κλείσουν, που είναι έτοιμοι να δώσουν άλλα τόσα. Στα προγράμματα, λέει, ανεργίας θα δώσουν 60 εκατομμύρια για να μας έχουν άνεργους. Μα γιατί δεν τα δίνουν 20 που έχει και 60-80. Μας βαστάει εδώ για 10 χρόνια αυτά τα λεφτά. Γιατί δεν τα δίνουν να μας κρατήσουν εδώ, να το προφυλάξουμε, να το συντηρούμε, να το ετοιμάσουμε, να επαναλειτουργήσει. Γιατί άραγε. Γιατί στόχος τους δεν είναι άσχετοι ούτε άχρηστοι. Θέλουν να εξυπηρετήσουν τα νέα συμφέροντα. Θέλουν να τη δώσουν 5 εκατομμύρια και να τους δώσουν ρέστα καμιά πεντακοσαριά από τα σκραπ αυτής εδώ της περιουσίας, από το μαζούτ που θα πουλήσουν, από τα προπάνια που θα πουλήσουν και να τους δώσουν παράλληλα στο σεντούκι να έχει ο νέος ιδιοκτήτης το μοναδικό κοίτασμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νικελίου και Κοβαλτίου που η αξία του καταγράφεται πάνω από 20 δισεκατομμύρια. Επειδή όλοι εμείς ήμασταν τα βαρύδια, γι' αυτό ήμασταν βαρύδια, που τους αποκαλύψαμε, που θα τους αποκαλύψουμε και τους ήμασταν εμπόδιο, έχουν στόχο να μας εκτοπίσουν. Και τώρα πάνε με την τακτική της πολιορκίας. Τίποτα δεν έχουν κάνει. Σήμερα, άμα κοπεί το ρεύμα που παίρνουμε από το εργοστάσιο, δεν υπάρχει ηλεκτρολόγος να το σηκώσει. Έχουμε αρρώστους με μηχανήματα υποστήριξης αυτά εδώ τα σπίτια. Άμα κοπεί το νερό, δεν έχουμε να πλύνουμε το λαρύγγι μας μέσα σε αυτό το καύσωνα. Άμα πάρει φωτιά, με σορτσάκι, ούτε τα κλειδιά δεν ήξερε που είναι. Ποιος θα μας τη σβήσει. Εμείς θα μπούμε και θα σώσουμε την περιοχή μας. Συνάδελφοι, κλιμακώνουμε αυτή τη στιγμή. Ομάδα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ έχει κλείσει την Εθνική Οδό. Μπαίνουμε στα λεωφορεία και πάμε όλοι στον δρόμο. Το μήνυμα θα περάσει. Η Ελλάδα στα δύο δεν θα τους περάσει. Όλοι στα αμάξια, στα λεωφορεία. Και πάνω στα αδέρφια μας, στον δρόμο, στους συναδέλφους μας. Σας ευχαριστούμε, κλιμακώνουμε, να είστε καλά. Εδώ θα είμαστε και αύριο και του χρόνου και για πολλά χρόνια ακόμη. Γεια σας.